Και τι σηματοδοτούν οι διαδικασίες αυτές, θα συζητήσουμε βέβαια, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις. Κύριε Λιβανέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, είστε ικανοποιημένος καταρχήν από την εικόνα που παρουσίασε το κόμμα στις διαδικασίες αυτές. Βλέπω ένα πρωτόγνωρο ενδιαφέρον, το οποίο αν το συζητούσαμε ότι θα υπήρξε τέτοιο ενδιαφέρον ένα χρόνο πριν, δεν θα με πίστευε κανείς. Και όμως τα πράγματα αλλάξαν, φαίνεται, γρήγορα, έτσι. Καταρχήν, χαίρομαι που βρίσκομαι στη συχνότητά σας και μιλάμε μαζί μετά από καιρό. Και εγώ. Και βρισκόμαστε μπροστά σε μια συζήτηση η οποία έστω για λίγο μας δίνει αισιοδοξία μέσα σε αυτό το περιβάλλον καταχνιάς που μας έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, η προσέλευση των συμπολιτών μας στις κάλπες για να δείξουν τα στελέχη που θα εκπροσωπήσουν τον ομό μας στο συνέδριο και ταυτόχρονα να εκλέξουν τις κομματικές μας οργανώσεις δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει σαφώς στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και μια ελπίδα υπάρχει σε όλο το χώρο των ανθρώπων που σκέπτονται σήμερα στη χώρα μας και στην Ετωλοκαρνανία. Η συμμετοχή πάνω από 50% των συμπολιτών μας εχθές, προχθές, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι... Με τις εκλογές του Πρόεδρου, έτσι. Ναι, ήρθαν και ψήφισαν για τον Πρόεδρο, δείχνει ότι δεν ήταν μια φωτοβολίδα η ιστορία της εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέτρεψε ουσιαστικά τα δεδομένα της πολιτικής έτσι όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα και δημιουργείται ένα ρεύμα μέσα από την κοινωνία και όχι μόνο μέσα από την κομματική μας οργάνωση το οποίο αναζητά μια νέα πολιτική. Αυτή τη νέα πολιτική έρχεται να εκφράσει ιστορικά ο Κυριάκος στη χώρα μας, να δώσει μια απάντηση ουσιαστικά στο λαϊκισμό και στην ανεπάρκεια των δυνάμεων του χτες που εκφράζονται από τον κύριο Τσίπρα και να δημιουργήσει μια ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία πέρα από τα στενά όρια της Νέας Δημοκρατίας έτσι όπως την ξέραμε, με άξονα και βάση την λογική της δουλειάς, τη λογική της δημιουργίας, τη λογική της ανάπτυξης, τη λογική της συμμετοχής της Ελλάδος στη Δύση και στην Ευρώπη. Αυτό έρχονται και ψηφίζουν οι άνθρωποι, γι' αυτό έρχονται και συμμετέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε όλη την Ελλάδα και στην Ετωλοκαρνανία, διότι ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν είχαν αντιληφθεί πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η ρητορία και ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ και πόσο κοντά βρισκόμαστε για μία ακόμα φορά στο χείλος του γκρεμού και στην έξοδο δυστυχώς της Ελλάδας από τα κεκτημένα της τα οποία διασφαλίζονται μέσα από την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι ζούμε δηλαδή πάλι ένα σκηνικό σαν αυτό που διαμορφώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι? Στείνεται ένα τέτοιο σκηνικό κατά τη γνώμη σας? Είναι σαφές ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση σαν την περσινή με ευθύνη απολύτως του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι δεν έχουν το παραμικρό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, δεν έχουν το παραμικρό ενδιαφέρον για την σωτηρία των Ελλήνων πολιτών. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουν ένα σκηνικό αντιπαλότητας με τον εντός εισαγωγικών κακό του Δούνου του για να μπορέσουν να εισπράξουν, θεωρούν, κάποια μικρά κομματικά πρόσκαιρα ωφέλη σε περίπτωση που οδηγήσουν τη χώρα και πάλι σε εκλογές. Για το ότι κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ως συνήγορος του Δούνου του, που κακός δεν ξέρω αν είναι, σκληρός είναι όμως σε κάθε περίπτωση. Και αυτό έχει φανεί και μέσα από τους διαλόγους αυτούς οι οποίοι διέρευσαν, όπως διέρευσαν. Μα νομίζω, εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο καταδεικνύει πρώτον την ανεπάρκεια και δεύτερον την κοινικότητα με την οποία λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Προφανώς οι θέσεις του Δούνου του και ο τρόπος που σκέφτεται ο κύριος Τόμψεν είναι γνωστές σε όλους μας. Πρώτον διότι εκφράζονται δια της πολιτικής οδού, δεύτερον διότι ο άνθρωπος τις εκφράζει και στο δικό του προσωπικό ιστολόγιο. Σε κάθε περίπτωση το να έχεις αυτήν την πληροφόρηση είναι ένα όπλο στη φαρέτρα όταν διαπραγματεύεσαι. Yeah. Αλλά το να χρησιμοποιείς τις διαρροές αυτές για να κάνεις διαπραγμάτευση με την Ευρώπη και το Δούνου του, προφανώς είναι πρωτοφανές, δεν το έχει κάνει καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα, και δευτερευόντως καταλήγει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνήγορος μόνο του ελληνικού λαού. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία προσπαθεί να τις καταλογίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως προσπαθεί σε όλα τα μέτωπα να βοηθήσει τη χειρότερη κυβέρνηση που είχε ο τόπος στη μεταπολίτευση να σταθεί στα πόδια της, όχι επειδή θέλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα όρθια.
η χρήση των διαρροών αυτών είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι. Και να σας πω μια απλή σκέψη. Ναι. Εάν υποθέσουμε ότι μετά την αυστηρή επιστολή της κυρίας Λαγκάρντ προς την ελληνική κυβέρνηση και την χθεσινή ομιλία του κύριου Τσίπρα στην κοινοβουλευτική του ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, όπου είδαμε αυτό το μπαλάκι που σας είπα πριν του λαϊκισμού να βγαίνει πάλι από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι η κυρία Λαγκάρντ ζητήσει δικαστική συνδρομή για να δουν από πού διέρευσαν σε ελληνικό έδαφος τα λεγόμενα σε μια προσωπική συνομιλία δύο στελεχών του ΔΝΤ, τι θα κάνουμε? Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν νομίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας και η ομάδα του, ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα σκηνικό το οποίο θα τους ευνοήσει στη διαπραγμάτευση που κάνουν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Έρχεται σήμερα από όλα τα ειδησιογραφικά μέσα της Ευρώπης με κύριο άθρο συγκεκριμένα, το οποίο έχει δημοσιευτεί σε όλα τα blogs και το αναφέρουν όλες τις τηλεοράσεις, των Financial Times, ο οποίος έρχεται, αυτή η έγκυρη εφημερίδα παγκοσμίου βεληνεκούς, να κατηγορήσει την Ευρώπη ότι συνήψε συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις συμφωνίες ως ανεύθυνος ηγέτης ενός κόμματος για να καταστρέψει τη χώρα του. Δηλαδή, εκτός του ότι εμείς από μέσα εδώ ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, μας έχουν πάρει χαμπάρι παντού στον κόσμο. Πώς σημαντούνται οι εξελίξεις από εδώ και πέρα, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία πλέον έχει ρίξει το χαρτί για άλλη μια φορά των εκλογών. Βλέποντας ότι ευνοείται προφανώς και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά πόσο ωφέλιμε στα εκλογές σε αυτή την παρούσα φάση? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ρίξει κανένα χαρτί εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε μόλις εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας σταθερός στη θέση του ότι οι εκλογές γίνανε πριν λίγους μήνες και εμείς ήρθαμε για να αλλάξουμε τη Νέα Δημοκρατία, να αλλάξουμε τον πολιτικό χώρο της κεντροδεξιάς και να στηρίξουμε εκεί που χρειάζεται την κυβέρνηση και να οδηγηθεί η χώρα ομαλώς στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό όμως, πέραν των δυνάμεών μας, δεν στέκεται. Δεν στέκεται, γιατί αυτή η κυβέρνηση της ανευθυνότητας οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Η μόνη λύση που υπάρχει πλέον για τον κύριο Τσίπρα για να σταθεί και ο ίδιος όρθιος πολιτικά, αλλά και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες πολίτες, είναι απλά να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι το οποίο ούτε μπορεί να προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία κοινοβουλευτικά, διότι δεν έχει την πλειοψηφία, και μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος δεν έχει τη δυνατότητα, πέραν της κριτικής την οποία κάνει, να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη. Μέσα. Έχει όμως τη δυνατότητα, αλλά και την ιστορική πλέον υποχρέωση, να κάνει τη δουλειά της σωστά για να δείξει στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό, μέσα από τις έρευνες πλέον κοινής γνώμης, είναι προφανές. Έχει παγιωθεί ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ήταν πάνω κάτω στο 6,5%, στην τελευταία ήταν στο 8%. Υπάρχει πάνω από το μισό του πληθυσμού, ένα 50,5%, το οποίο πιστεύει ότι σε περίπτωση που είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή θα κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία. Προκρίνει ένα περίπου 32% των ερωτωμένων μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναντι 25. Ναι, τα γνωρίζουμε αυτά. Καταδεικνύεται από την τελευταία συζήτηση στην Βουλή, η οποία έγινε προεκλήθη από τον κύριο Τσίπρα, ότι στο μόνο σημείο που θεωρητικά φαίνεται από όλες τις έρευνες κάπως να προηγείται ο κύριος Τσίπρας έναντι του κύριου Μητσοτάκη στα συγκριτικά στοιχεία, δηλαδή στο αν θα ήταν καλύτερος δήθεν τάχα μου να αντιμετωπίσει το θέμα της διαφθοράς, και εκεί κατερρύφθη παταγωδώς αυτή η ιστορία για τον ανεύθυνο κύριο Τσίπρα στη Βουλή, όπου η έρευνα που διεξήχθη μετά τη Βουλή δείχνει ότι καταφανώς ο κύριος Μητσοτάκης κέρδισε όχι μόνο στις εντυπώσεις αλλά και στην ουσία των επιχειρημάτων για το πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα της διαφθοράς στη χώρα,
τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν ξέρω αν η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται βέβαια για εκλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση κομματικά το μηχανισμό της τον έχει σε μια εγρήγορση, ειδικότερα αυτές τις μέρες που διανύουμε. Είπαμε πριν για τη σχετική διαδικασία. Τώρα γνωρίζουμε ότι εσείς είστε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο στο στενό περιβάλλον του νέου Προέδρου, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και ότι θα υπάρξει και μια σημαντική αξιοποίηση στον κομματικό μηχανισμό. Τώρα από εκεί και πέρα θα σας δούμε και στο ψηφοδέλτιο, είναι το ερώτημα, όποτε γίνουν οι εκλογές. Η θέση μου αυτή τη στιγμή στην Νέα Δημοκρατία και στο οργανόγραμμα είναι η θέση του Συμβούλου του Προέδρου. Ναι. Η προσπάθειά μου είναι σαφής και νομίζω ότι είναι προσπάθεια όλων όσων αγαπούν και σκέφτονται τον τόπο τους. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία να είναι ο κορμός μιας ευρείας κυβέρνησης, όσο πιο γρήγορα γίνεται, η οποία θα σώσει τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα να λείπει. Από τη μεριά μου, σε μια επόμενη φάση θα συζητήσουμε για το θέμα της δικής μου εμπλοκής πλέον και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτό είναι ότι μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, υπάρχει ο νόμος ο οποίος λέει ότι οι εκλογές γίνονται με την λίστα. Ναι. Οπότε εκ των πραγμάτων η κατάρτιση των ψηφοδελτίων θα έχει μια διαφορετική χρειά σε περίπτωση που πάμε όντως με λίστα σε εκλογές άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Κατ' επέκταση έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε το θέμα της δικής μου συμμετοχής. Είναι σαφές και το γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι η δική μου συμμετοχή στα δρόμενα της Τολοκαρνανίας δεν σταμάτησε ποτέ. Απλά για λόγους τους οποίους νομίζω ότι είναι χρήσιμο σε κάποια άλλη εκπομπή να συζητήσουμε, αποφάσισα να μην είμαι ενεργός και να κατέρχομαι στις εκλογές. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σίγουρα αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη παρέμβαση και την συζήτηση που είχαμε, κύριε Λιβανέ. Και να είστε καλά, να έχετε καλή μέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Εμείς, φίλες και φίλοι, να θυμίσουμε.